Καθάριος ανοίγει πολύ ωραία για τον Βιγιάλμπα. Κάνει κίνηση ο Μπακασέτα στην περιοχή. Θα γυρίσει παράλληλα η μπάλα. Η πρώτη ευκαιρία του παιχνιδιού στο 9. Με στόχο να απειλήσουν τον Πανιόνιο. Αργυρόπουλος, πολύ ωραία η πάσα. Ο Καραμάνος στην περιοχή. Μεγάλη επέμβαση από τον Αθανασίου, αν και η μπάλα αναπηδά μπροστά του. Βγαίνει κοντά για να δώσει στήριγμα στον Βιγιάλμπα. Αυτός μάλλον απευθείας ψάχνει. Τελικά δεν ήταν απευθείας, γιατί ο Καραμάνος βάζει το κεφάλι του και σκοράρει στο 17. Είπαμε ότι ο αέρας σε τέτοιες φάσεις παίζει ρόλο. Ο Βιγιάλμπα εκτέλεσε και το τρίτο κόρνερ. Είχε καταλάβει πλέον τι του προσφέρει ο άνεμος. Του προσέφερε ένα μαρκάρι στο Καραμάνο. Και αυτός πέτυχε το πρώτο του γκολ φέτος στο κύπελο, τέταρτο στη χρονιά. Έχει χάσει εντελώς τη φάση ο Αθανασίου. Δεν μπορεί να υπολογίσει το πού θα πάει η μπάλα. Μόνος απέφυγε τον Ριζβάνη. Πολύ μακριά από την εστία του Παπαδόπουλου. Κάνει κίνηση ο Κούτρης μέσα στην περιοχή. Δεν φτάνει η μπάλα σε αυτόν. Ζητούν χέρι οι λιγοστοί φίλοι του Εργοτέλη. Θέλησε να βάλει και το Χαλκιαδάκη στο παιχνίδι. Έφτασε εκεί η μπάλα. Χαλκιαδάκης έξω από την περιοχή. Θα σουτάρει πάνω από την εστία. Και πάρα πολύ ωραίο το άνοιγμα του Καραμάνου για τον Τασουλή. Επίθεση του Πανιωνίου με 5 παίχτες. Ο Βιγιάλμπα πατά περιοχή. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει. Σέντρα, σουτ. Βιγιάλμπα βγάζει έξω. Το σουτ από τον Μπακασέτα δοκάρι. Οικονομάφησε την άμυνα. Εδώ την μπάλα στον Καραμάνο. Αυτός την έχασε από τον Φουκαράκη. Ο Αυγενικού βγάζει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Μάνος φεύγει. Πατά περιοχή. Ο Παπαδόπουλος του λέει όχι. Αυγενικού. Με μπιλιάρδο έμοιαζε αυτή η φάση. Το σουτ από τον Κούρτη στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου μετά από την κόρτα. Αυγενικού. Κουβαλά την μπάλα. Θα σουτάρει και όλας ο Παπαδόπουλος θα βγάλει την μπάλα κόρνερ. Καραμάνος. Η σέντρα από τον Μασούρα, η κεφαλιά πάνω από την εστία. Ρέντζας γυρίζει στο πέναλτι, το σουτ, ο Παπαδόπουλος και πάλι. Ο Εργοτέλης είναι πολύ απειλητικός. Αυγενικού, από πολύ μακριά θα σουτάρει, καμία ανησυχία για τον Παπαδόπουλο όμως. Μασούρας. Άλλο ένα τελείωμα, όχι το καλύτερο. Συμπλήρωσε τον πρώτο 30 δευτερολέπτων. Στην περιοχή ο Μάνος κάνει τις τρίπλες, κρατάει, θα σουτάρει, αλλά η κόντρα δεν τον ευνοεί. Με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει. Σίγουρα ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο θέλαμε να πάρουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο αν θα γινόταν να μπορούσαμε να τελειώσουμε από σήμερα την υπόθεση πρόκριση. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ. Πήραμε την νίκη, αλλά δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας. Εργοτέλης στο δεύτερο ημίχρονο, κατά κύριο λόγο, ήταν πολύ καλύτερος από εμάς. Πάντως πολύ καλύτερα στο γήπεδο. Στα παιδιά αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Η δουλειά τους είναι πάρα πολύ δύσκολη, η κατάστασή τους, αυτά όλα που βιώνουν καθημερινώς, τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτοί είναι οι πραγματικοί μαχητές των γηπέδων. Εύχομαι πραγματικά να βρεθεί μια λύση, γιατί σίγουρα σήμερα δεν ήταν πάνω απ' όλα το παιχνίδι, αλλά η κατάσταση που βιώνουν συνάδελφοι. Και τους εύχομαι ολόψυχα να μπορεί να βρεθεί μια λύση για τις οικογένειές τους, για το μέλλον τους και για την καριέρα τους. Νομίζω ότι λίγο πολύ όλοι ξέρουν, τις τελευταίες μέρες είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Ήρθαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι σήμερα. Χωρίς να ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει αύριο. Δεν ξέραμε καν αν θα παίξουμε και σήμερα. Το μάθαμε πριν λίγες ώρες, σε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Εντάξει, δεν θέλω να μιλάω γενικά γι' αυτό. Έχω μάθει τη ζωή μου να κοιτάω το αύριο, να μην κοιτάω το χθες. Νομίζω ότι αν έρθουν ανθρώποι κοντά στην ομάδα, αν υπάρχει νομίζω χρόνος και θέληση και από εμάς αλλά και από διάφορους άλλους που είναι γύρω από την ομάδα, ελπίζω να βρεθεί μια λύση. Πραγματικά το σημερινό παιχνίδι στο αγωνιστικό κομμάτι περνάει σε δεύτερη μοίρα για μας. Νομίζω βέβαια ότι σταθήκαμε αρκετά καλά. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ευελπιστούμε όλοι να έχουμε ένα καλύτερο, να ξημερώσει αύριο μια καλύτερη μέρα για μας. Θα περιμένουμε και θα δούμε.